Ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στην ομιλία του για την αναθεώρηση του Συντάγματος επεσήμανε ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι απαραίτητη η προστασία των βουλευτών και των υπουργών από καταχρηστικές μηνύσεις και ποινικές διαδικασίες που μπορούν να τους αποτρέψουν από την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων τους. Στις σύγχρονες δημοκρατίες, χωρίς αμφιβολία, είναι απαραίτητη η προστασία βουλευτών και υπουργών από καταχρηστικές μηνύσεις και ποινικές διαδικασίες που μπορούν να τους αποτρέψουν από την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων τους. Ο κύριος Χατζηβασιλείου αναγνώρισε ότι η πρακτική εφαρμογή των άρθρων περί ασυλίας κατέληξε συχνά καταχρηστική και ότι ορισμένοι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος σε πολλές περιπτώσεις εργαλειοποίησαν το προνόμιο της ασυλίας προς ίδιον όφελος, στέλνοντας λανθασμένο μήνυμα στην κοινωνία. Δυστυχώς όμως, η πρακτική εφαρμογή των άρθρων περί ασυλίας κατέληξε να γίνεται συχνά καταχρηστική και ορισμένοι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος σε πολλές περιπτώσεις εργαλειοποίησαν το προνόμιο της ασυλίας προς ίδιον όφελος, στέλνοντας λανθασμένο μήνυμα στην κοινωνία. Σήμερα, με την αναθεώρηση αυτή, πολλά από τα προβλήματα ξεπερνώνται σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι προς τιμήν του πολιτικού μας κόσμου. Περιορίζουμε την ασυλία σε πράξεις που γίνονται όντως στο πλαίσιο άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων και η δε προστασία των υπουργών δεν θα έχει πια προνομιακή παραγραφή. Με τον τρόπο αυτό, αποκαθίσταται η αρχή της ισότητας όλων έναντι του νόμου και φυσικά η Βουλή αποκαθιστά έστω και με καθυστέρηση το αναγκαίο αίσθημα ισότητας όλων των πολιτών. Τέλος, ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ευαισθησία με δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά την ισότητα της ψήφου. Σέβομαι την άποψή τους. Όμως να τους θυμίσουμε ότι στις εκλογές οι 250 έδρες μοιράζονται με απλή αναλογική. Εσείς στην ψήφο των αποδήμων δεν επιδείξατε την ίδια ευαισθησία, διότι πολύ απλά δεν θέλετε να προσμετράτε στο γενικό εκλογικό αποτέλεσμα. Προφανώς και δυστυχώς έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ευαισθησία σας και την ισότητα της ψήφου. Εντύπωση πάντως προκάλεσε η δήλωση του Προεδρεύοντος την ώρα εκείνη στη Βουλή, κυρίου Βίτσα, ο οποίος απέδωσε τα εύσημα στον κύριο Χατζηβασιλείου για την ομιλία του. Ευχαριστώ και εγώ, κύριος Βαρτζόπουλος, αλλά ο κύριος Χατζηβασιλείου απέδειξε πως μπορεί να πει κανένας ουσιαστικά πράγματα στο μισό χρόνο.